Λύση στο κτηριακό ζήτημα του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου στοχεύει να δώσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έδωσε εντολή σε στελέχη του οργανισμού Λιμένος να δρομολογήσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταστέγαση του λιμεναρχείου σε νέο κτίριο εντός του λιμένα. Θα στηρίξω τα αιτήματα του κεντρικού λιμεναρχείου εδώ στο Ηράκλειο. Το κτηριολογικό πρόβλημα είναι μείζον θέμα στην περιοχή και θα πρέπει να εξευρεθεί άμεση λύση. Επικρατέστερος χώρος φαίνεται να είναι το κτηνιατρικό εργαστήριο Ηρακλείου απέναντι από το Τελωνείο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1998 με έξοδα του Υπουργείου Γεωργίας και Ευρωπαϊκά Κονδύλια, με τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου να παραχωρεί τότε την επίμαχη έκταση για 20 χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ άμεσα. Θα πρέπει το κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου, το οποίο μάλιστα φέτος συμπληρώνει και 100 χρόνια λειτουργίας. 100 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει και το ένδοξο λιμενικό σώμα. Οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην πατρίδα. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει η συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου να ξεκινήσει πάρα πολύ άμεσα. Είναι περίπτωτο χώρο. Ξεχωριστό το άλλο το κτίριο που μπορεί να υπάρχει και εδώ, δηλαδή το χώρο. Τον επίμαχο χώρο επισκέφθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια των επαφών του στο Ηράκλειο, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στον υλόγο κτίριο έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων απασχολούνται 4 άτομα. Στο κύριο Υπουργό τέθηκε το θέμα του κτηριολογικού που απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια την υπηρεσία. Προτάθηκαν κάποιες πιθανές λύσεις και πιστεύουμε ότι θα έλθουν σε ένα στάδιο ορίμασης και θα υλοποιηθούν κάποια σχέδια για μεταστέγαση της υπηρεσίας σε κάποιο χώρο καλύτερο, ο οποίος να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και αντάξια του κύρους του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου. Ο λιμενάρχης Ηρακλείου περιέγραψε στον Υπουργό Ναυτιλίας τις συνθήκες που επικρατούν στο υφιστάμενο κτίριο του λιμεναρχείου, το οποίο πλέον δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί, έχουν αναφερθεί στον κύριο Υπουργό, ο οποίος εξετάζει την καλύτερη, τη βέλτιστη λύση. Οι λύσεις που αναζητούνται βρίσκονται εντός λιμένα και εντός της αρμοδιότητας του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος παραχωρεί όλες τις κτηριακές υποδομές σε όλες τις υπηρεσίες. Πρόκειται και ένα κτίριο της δεκαετίας του 60, στο οποίο σύμφωνα με το Master Plan επιτρέπονται εργασίες συντήρησης, όχι όμως επέκτασης. Στο Master Plan που βλέπετε καταλάβεις κτίριο. Δηλαδή μπορούμε να το συγκρούμε γεωμετρικά, αλλά όταν δεν μπορεί να επεκταθεί και είναι καταναφίσιμο μετά την απόβαση του ΚΑΣ. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Ηράκλειο εδώ και δεκαετίες. Και πιστεύω ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες για να μπορεί να μεταφερθεί σε νέο κτίριο.